χάναν πελάτες, δεν θα χάναν ασθενείς. Πέστε μου ένα λόγο γιατί κάναμε γεσί. Έκαναμε γεσί για το 20%. Είναι απόλυτα λογικό, λέτε, να χαθούν πελάτες, να το χαθούν 20% ασθενείς. Του πληθυσμού που δεν ήταν δικαιούχοι στο ναι, γεσί. Ναι, για το 23 ρώτησα, που τα έχετε τα στοιχεία και να συγκρίνουμε. Η σύγκριση με το 22. Ναι. Υπήρξε η πανδημία. Λέμε, είχαμε μείωση των εξωτερικών ασθενών. Δεν υπήρχαν τα διατάγματα για κλείσιμο των εξωτερικών ιατρίων. Συνεπώς υπάρχουν δικαιολογίες, λέτε. Δεν κλείσαμε τις ξαναρωτώ, κλινικές μας. Πείτε μου για το 23, ποια είναι η κατάσταση για το δεν 23. Δεν κλείσαμε τις κλινικές μας. Ναι. Για να αντιμετωπίσουμε το 23, ποιοι είναι οι αριθμοί, κύριε Χαριλάου. Τι λένε το 23 οι αριθμοί. Και κλείναν τα χειρουργεία και δεν είναι χειρουργοί του Χαριλάου. Δεν είμαστε εμείς που διώχναμε τον κόσμο στον ιδιωτικό τομέα. Κύριε για Χαριλάου, να εξυπηρετηθεί, γιατί εμείς ακούστε με λίγο. Αντιμετωπίζαμε COVID. Τα δεχόμαστε όλα αυτά που λέτε. Ακούστε με λίγο, κύριε Χαριλάου. Ακούστε με. Αν μόνο το 23 και δεν σας πείτε μου για το 23. Χρονιά, το 23 είναι καλύτερα, ναι. Είναι καλύτερα. Ωραία, πείτε το, γιατί δεν το λέτε τόση ώρα. Μα γιατί πρέπει να πω μόνο αυτόν και να αφήσω τις σκιές ότι γινόταν κακοδιαχείριση. Μα δεν σας είπα ότι δεν θα λέγατε για τις σκιές. Πείτε και για τις σκιές. Απαντώ σε όλα τα ερωτήματα, κύριε Κυριακού. Το 23 είναι καλύτερα τα πράγματα. Όταν ο κόσμος επιστρέφει, λέτε, στα νοσοκομεία. Κύριε Κυριακού, ναι. Για το 1922, όλη η ώρα αναλώθηκε στην παρουσίαση των καρτών σας. Για το 1922, δεν μιλήσετε για το 23. Γιατί αφού δεν έχουν στοιχεία για το 23, γι' αυτό ρωτώ εσάς που τα ξέρετε, αφού δεν έκανε έκθεση για το 23, πώς θα μιλούσα για το 23. Μα οι κάρτες σας αυτό έδειχναν. Αφού το 22 είναι οι κάρτες. Αφού είναι το 22. Κύριε Χαριλάου, οι κάρτες είναι του 22. Για το 23 δεν έχουν κάρτες. Δεν έχουμε την έρευνα του 23. Τον γνωρίζω καλύτερα από εσάς, κύριε Κυριάκου. Και αφού τον ρώτησα και μου είπε ετοιμάζουν τα στοιχεία για το 23. Τι θέλετε να κάνω. Εκείνον το οποίο σας απαντώ ναι. Είναι ότι που τη στιγμή που βγήκα στοιχεία για το 22 οφείλομαι να απαντήσω για το 22. Αν σας ενδιαφέρει το 23... Απαντώ ότι μα είναι υπέρ σας το ερώτημα για το 23, ότι η κατάσταση αλλάζει προς το καλύτερο. Αυτό έπρεπε να προβάλλετε κι εσείς, ότι το 23 ναι είναι καλύτερο. Συνεπώς κάνουμε καλύτερη δουλειά. Ο ναι. Λόγος είναι απλός γιατί είναι καλύτερο. Γιατί δεν υπάρχει η πανδημία. Άρα ανακάμπτουμε. Ωραία. Αυτό έπρεπε να προβάλλετε κι εσείς, δηλαδή, για το καλό των νοσοκομείων. Μην μου σχολιάζετε στοιχεία του 19 και του 20. Μα εσείς τα παρουσιάζετε, δεν είμαι εγώ που τα παρουσιάζω, κύριε Κυριακό. Γι' αυτό ξεκίνησα με το 23 για να δω πώς αλλάζουν τα δεδομένα, κύριε Κυριακό. Όταν τα παρουσιάζετε, κύριε Κυριακό, σε κάρτες, πρέπει να έχετε κι εσείς την υπομονή. Μα έχω την υπομονή. Να απαντήσει ο άλλος γιατί. Μα έχω την υπομονή. Σας ακούω εδώ και 10 λεπτά. Πολύ περισσότερα. Ένας γιατρός έπαιρε 300.000. Πολύ περισσότερα από ό,τι ήταν ο κύριος Πετρίδης. Ναι. Ένας γιατρός έπαιρε 200.000. Γιατί έπαιρε 200.000, έχει μειωθεί ο αριθμός κατά 30% των εξωτερικών ασθενών. Ναι. Και το γιατί μειώθηκε. Υπάρχει λόγος. Είναι λόγω της, το ότι δεν δουλέψαμε σωστά. Ή υπήρξαν άλλοι λόγοι. Εξωτερικοί παράγοντες και έχουν μειωθεί. Κρατάμε ότι το 23 έχει βελτιωθεί η κατάσταση, ότι ο κόσμος επιστρέφει. Υπάρχουν αξιόλογοι γιατροί στα νοσοκομεία και καλό θα ήταν να τους επιλέγουν. Για με να αυτόν υπάρχουν τον τρόπο δεν θα μείνουν οι αξιόλογοι οι γιατροί. Οι λίστες αναμονές. Ακούγοντάς μας οι αξιόλογοι γιατροί ναι. Να σχολιάζουμε τους μισθούς τους και να λέμε ότι παίρνουν πολλά λεφτά. Αυτοί οι αξιόλογοι γιατροί δεν έχουν. Δεν πρέπει να κάνει εκθέσεις ο Γενικός Ελεκτής. Όχι. Δεν πρέπει. Σεβαστή έκθεση του. Πολύ σεβαστή. Μάλιστα. Και θα ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη. Απλώς επεξηγούμε τις θέσεις μας. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χαριλάου.